Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αγάπησε με αγάπη σε αιώνια, μας σήλκησε με έλεος, μας έφερε στην παρουσία Του, στην Εκκλησία Του, μας αποκάλυψε το Λόγο Του, μας χάρισε το Λόγο Του, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που είναι η δύναμη στο Θεού και σώζει κάθε έναν που τον πιστεύει. Μαζί θα είμαστε και πάλι σήμερα στην εκπομπή Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού, που είναι η εκπομπή αυτή, μέσα από την οποία προσπαθούμε μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα θέματα και τα ζητήματα και τις ερωτήσεις σας που μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στην οθόνη σας. Σήμερα θα αρχίσουμε με τον Τζιάν Πέτρο. Γράφει: «Αδελφοί μου εν Χριστώ Ιησού, γεια σας. Ονομάζομαι Τζιάν Πέτρο. Είμαι πιστός και σας γράφω από τη Βόρεια Εύβοια. Είχα ένα ερώτημα να σας θέσω, διότι είναι κάτι που πραγματικά δεν έχω καταλάβει από το Λόγο του Θεού. Είναι εκεί που ο Κύριός μας, λίγο πριν παραδοθεί, λέει στους μαθητάς του να πάνε και να αγοράσουν μάχαιρα. Για να μην σας κουράσω, είναι στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο ΚΒ κεφάλαιο και εδάφια 35-38. Δεν αμφιβάλλω ότι ο Κύριος δεν θέλει τη βία, όμως έτσι όπως το διαβάζει κανείς, είναι σαν ο ίδιος ο Κύριος να τους πρόβλημα προς τη βία. Σας ευχαριστώ από τώρα για την απάντηση». Ναι, αγαπητέ αδελφέ μου εν Χριστώ Τζιάν Πέτρο, διαβάζω από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, όπως είπες, ΚΒ κεφάλαιο και 35 εδάφιο. Και είπε προς αυτούς: «Ότε σας απέστειλα χωρίς βαλαντίου και σικίου και υποδημάτων, μήπως εστερήθητε τεινός, ιδέ υπόν ουδενός». Είπε λοιπόν προς αυτούς: «Αλλά τώρα όστις έχει βαλάντιον, ας λάβει αυτό με θεαυτού, ομοίως και σακίον, και όστις δεν έχει, ας πουλήσει το ημάτιον αυτού και σ' αγοράσει μάχαιραν. Διότι σας λέγω ότι έτι τούτο το γεγραμμένον πρέπει να εκτελεστεί σε με, το μετανόμο και μετανόμων ελογίστη, διότι τα περί εμού γεγραμμένα λαμβάνουν σι τέλος. Ιδέ λοιπόν, Κύριε, ιδού εδώ δύο μάχαιρε». Ο δε είπε προς αυτούς: «Ικανόν είναι». Η αλήθεια είναι όταν κάλεσε τους μαθητάς του ο Ιησούς Χριστός, τους εξέλεξε, τους 12 Αποστόλους. Διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον 10 κεφάλαιο, γιώτα κεφάλαιο και από το 5 εδάφιο. «Τούτους λοιπόν τους 12 απέστειλε ο Ιησούς και παρήγγειλε εις αυτούς λέγον: Εις οδό εθνών μη υπάγετε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθετε, υπάγετε δε μάλλον προς τα πρόβατα απολωλώτα του οίκου Ισραήλ. Και υπάγοντες κηρύτεται λέγοντας ότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλατε, δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δότε. Μη έχετε», το κείμενο λέει, «μη κτίσιστε, χρυσόν μη δε άργυρον, μη δε χαλκώνει στα ζώνα σας, μη σακίον, δια την οδόν μη δε χιτώνας, μη δε υποδήματα, μη δε ράβδον, διότι ο εργάτης είναι άξιος της τροφής αυτού». Ο Κύριος μας λοιπόν ήρθε επί της γης για να κηρύξει τα περί της βασιλείας των ουρανών και να ομολογήσει ότι αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο απεσταλμένος του Πατρός, ο οποίος εξήλθε από του Πατρός, ο Λόγος του Θεού που έγινε σάρξ, για να περπατήσει ανάμεσα στους ανθρώπους πλήρης χάριτος και αληθείας. Το έργο του ξεκίνησε εδώ στη γη, τον καιρό της σαρκός αυτού, εκλέγοντας μαθητάς, τους οποίους αποκάλεσε Αποστόλους και τους οποίους απέστειλε στα πρόβατα τα απολωλώτα του οίκου Ισραήλ να κηρύττουνε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού λέγοντας: «Μετανοείτε, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών». Όμως όταν αποστέλει ο Χριστός
λέγει ο ίδιος και ομολογεί, όπως εμέ απέστειλε ο πατήρ και του έδωκε το πνεύμα χωρίς μέτρο, ήταν μαζί του και ο Θεός εργαζότανε το έργο του Ιησού και έκαμε τα έργα του Ιησού, κατά τον ίδιο τρόπο συνεχίζει ο Κυριός μας, και εγώ αποστέλω εσάς, όπως εμέ απέστειλε ο πατέρ και εγώ αποστέλω εσάς. Και τους απέστειλε με δύναμη, με εξουσία, με χάρη πολύ, με δυνάμεις Πνεύματος Αγίου, ώστε ασθενούντες να θεραπεύουν, λεπρούς να καθαρίζουν, νεκρούς να εγείρουν, δαιμόνια να εκβάλλουν, και μάλιστα τους είπε δωρεάν ελάβατε όλα αυτά και δωρεάν δότε. Όμως συνεχίζει, μην αποκτήσετε τώρα που σας αποστέλω εγώ χρυσάφι, ασήμι, χαλκό στα ζώνα σας, πάρετε μαζί σας χρήματα και πράγματα αξίας, ούτε ακόμη σακίδιο, ούτε ακόμη δύο χιτώνες, ούτε ακόμη πρόσθετα υποδήματα, ούτε ράβδον, γιατί όλη την μέρημνα τη δική σας, καθώς εγώ σας αποστέλω, την έχω εγώ στα χέρια μου και εγώ θα φροντίζω να καλύπτω όλες σας τις ανάγκες. Πράγμα το οποίο συνέβη, γι' αυτό και ο Κυριός μας όταν τους ρώτησε τους μαθητάς, όταν εγώ σας απέστειλα σας έλειψε τίποτα? Δεν σας φρόντιζα εγώ, δεν σας κάλυπτα όλες σας ανάγκες? Και ομολόγησαν οι Απόστολοι, βεβαίως, τίποτα δεν μας έλειψε. Όμως έρχεται τώρα η ώρα του σκότος. Ομολογεί ο Κυριός μας και λέγει, έτιο λίγων καιρών το φως είναι με θυμών. Περιπατείτε όσο έχετε το φως, δια να μην σας καταφθάσει το σκότος, και ως της περιπατείεν το σκότι δεν εξεύρει που υπάγει. Όταν ήταν ο Κύριος λοιπόν που τους απέστειλε, τότε αυτός μεριμνούσε και φρόντιζε για τα πάντα και δεν χρειάζονταν να λάβουν πρόσθετη μέριμνα για τους εαυτούς τους, καμία μέριμνα για τους εαυτούς τους οι Απόστολοι, γιατί ο Χριστός που είναι ο Θεός κάλυπτε όλες τις ανάγκες τους. Όταν όμως ήρθε η στιγμή να τον συλλάβουν, να τον σταυρώσουν, να θανατωθεί και να ταφεί για τρεις μέρες, τότε ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν μαζί τους. Όσο ήταν μαζί τους, το φως ήταν ανάμεσά τους, γιατί αυτό ήταν το φως του κόσμου. Όμως θα έρθει η ώρα του σκότους, όπου θα συλληφθεί. Και εκεί θα πάψει να υπάρχει αυτή η μέριμνα του Χριστού, γιατί είναι γεγραμμένο, θα παταχθεί ο ποιμένας και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα. Τώρα λοιπόν και για το λίγο, το μικρό αυτό χρονικό διάστημα που θα είναι η ώρα του σκότους, ο Κυριός μας τους είπε, τώρα όμως όποιος έχει βαλάντιο, χρήματα δηλαδή, ας τα πάρει μαζί του, και όποιος έχει σακίο να πάρει μαζί του, και όποιος δεν έχει να πουλήσει το ημάτιον το παλτό του για να αγοράσει μάχαιρες. Τώρα πρέπει εσείς να μεριμνήσετε για τις λίγες αυτές ημέρες για τον εαυτό σας, και για χρήματα να έχετε και για τροφές να έχετε στο σακίδιο, και για την άμυνα ακόμη της δικής σας να έχετε μάχαιρα. Είναι για λίγο, για λίγες μέρες, αλλά πρέπει εσείς να αναλάβετε τη μέριμνα του εαυτού σας. Ο Πέτρος όμως είχε πει ότι εγώ θα σε ακολουθήσω όπου και να πας μέχρι το θάνατο. Και ποιος του λέει όχι? Ο σατανάς εζήτησε να σας κοσκινήσει στα στο στάρι, αλλά εγώ προσευχήθηκα στον πατέρα να μην εκλείψει η πίστη σας. Όχι, είμαι έτοιμος να πεθάνω, Κύριε, είπε ο Πέτρος. Λέει, Πέτρο, εσύ τι λες? Και ήταν απόγευμα που το έλεγε αυτό, λίγο πριν συλλάβουν τον Χριστό. Σήμερα, αυτή την μέρα, πριν λαλήσει ο Αλέκτορ, πριν τις 4 το πρωί, περίπου που λαλούν οι κόκοροι, εσύ θα με έχεις αρνηθείς 3 φορές. Γιατί δεν θα είναι η παρουσία μου που θα σας προστατεύει και θα μεριμνά για σας. Θα μείνετε μόνοι σας. Είναι η ώρα του σκότους. Γι' αυτό μεριμνήστε εσείς για τον εαυτό σας. Αυτή την έννοια λοιπόν έχει, αγαπητέ Τζιάν Πέτρο και αγαπητοί μου φίλοι και φίλες,
αυτό. Δεν τους στέλνει για να χρησιμοποιήσουν βία, αντιθέτως μάλιστα. Όταν ο Ιούδας στο όρος των ελαιών οδήγησε τους γραμματείς, τους φαρισαίους, τους αρχιερείς και τους στρατιώτες να συλλάβουν τον Ιησού Χριστόν, τότε ο Πέτρος σήκωσε τη μάχαιρά του και χτύπησε ένα εκ των δούλων αυτού και απέκοψε το οτίον αυτού. Και είπε ο Κύριος, αφήσατε έως τούτου και πιάσατε στο οτίον ιάτρευσεν αυτός. Βάλε τη μάχαιρα στη θήκη σου, είπε ο Κύριος στον Πέτρο, γιατί μάχαιρα έδωκας, μάχαιρα θα λάβεις. Δεν τους στέλνει με βία να υπερασπιστούν τον Ιησού, τον εαυτό του. Ο Κύριος ποτέ δεν χρησιμοποιεί βία, ούτε ακόμη και την ώρα του σκότους. Εκείνο που τους προτρέπει είναι να μεριμνήσουν για τον εαυτό τους. Και η αλήθεια είναι ότι πέθανε ο Χριστός, αναστήθηκε και ξανά ανέλαβε την ευθύνη και τη μέριμνα των μαθητών, λέγοντας «πάσαν την μέριμναν ημών, ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί μας». Αυτός φροντίζει για σας. Και ακόμη, μην μεριμνάτε τι θα φάτε, τι θα ενδυθείτε, αλλά ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Τώρα όλη τη μέριμνα να τη ρίξουμε σε αυτόν μας προτρέπει ο Θεός, γιατί αυτός μεριμνά για μας. Μετά την αρπαγή της Εκκλησίας όμως, όσοι μείνουν κάτω και δεχτούν το Λόγο του Θεού, τότε αυτοί πρέπει να φροντίζουν για τον εαυτό τους, γιατί και τότε θα είναι η ώρα του σκότους. Γι' αυτό θα υπάρξει φυγή, θα κρύβονται, γιατί θα πρέπει να μένουν τότε πιστοί στο Λόγο του Θεού, να μην βάλουν το χάραγμα, το 666, στο δεξί χέρι στο μέτωπο και να μην προσκυνήσουν την εικόνα του Αντίχριστου. Αλλά όμως η ζωή τους θα είναι στα χέρια τους. Αυτοί θα υπερασπίζονται και αυτοί θα μεριμνούν. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί τώρα είμαστε στο φως. Όταν θα έρθει η ώρα του σκότους, ο άνθρωπος δεν ξέρει τι να κάνει, πού να πάει. Είναι σαν έναν που οδηγεί νύχτα το αυτοκίνητο και ξαφνικά χαλάνε τα φώτα. Δεν μπορεί να οδηγήσει. Μου έχει συμβεί αυτό και ήταν τραγικό. Δεν μπορείς να πας πουθενά. Νύχτα, χωρίς φεγγάρι, σκοτάδι και τα φώτα να μην λειτουργούν του αυτοκινήτου. Σταματάς, το κλειδώνεις, κοιμάσαι και περιμένεις να ξημερώσει. Αυτά λέει ο Κύριος μας. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Χριστός λέγει «Εγώ είμαι το φως του κόσμου και ο περιπατών είναι μη». Δεν θα έχει σκοτάδι ποτέ στη ζωή του. Αλλά και εσείς είστε το φως του κόσμου, ετερόφωτοι, παίρνετε φως από μένα και εσείς μπορείτε να οδηγήσετε τους ανθρώπους από δρόμους που δεν μπορούν να βρούνε για να πλησιάσουν τον ουρανό που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ο Χριστός, γιατί αυτός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Άρα, αγαπητέ μου αδελφέ Τζιάν Πέτρο, σε καμία περίπτωση ο Κύριος δεν θέλει τη βία και δεν σπρώχνει τους μαθητάς προς τη βία, αντιθέτως μάλιστα, σας αποστέλω λέει ο Χριστός ως πρόβατα εν μέσω λύκων, γιατί αυτός αναλαμβάνει την υπεράσπισή μας, λέγοντας εγώ είμαι υπερασπιστής σου, αυτός αναλαμβάνει τη μέριμνά μας και αυτός αναλαμβάνει και τη ζωή μας, την προστασία μας. Ειδικά όμως για εκείνες τις λίγες μέρες του σκότους, από τη σύλληψη ως την Ανάσταση, τους πρότρεψε να πάρουν και χρήματα μαζί τους, να πάρουν και σακίον και ρούχα και να έχουν και μάχαιρα για να μεριμνούν για τη ζωή τους μέχρι την Ανάσταση του Χριστού. Συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση της Άννας, της αδελφής μας της Άννας από την επαρχία. Σας παρακαλώ αδελφέ, εξηγήστε μας τα εδάφια Τιμόθεος Α, Β, 11 και 12. Σε ποιες περιστάσεις η γυναίκα πρέπει να ησυχάζει και σε ποιες να μην διδάσκει? Σε κοινωνίες, σε σπίτια αδελφών μπορεί η γυναίκα να λέει την άποψή της επάνω σε εδάφια? Αυτό είναι η διδασκαλία? Διαβάζω αγαπητή αδελφή Άννα, το
τα εδάφια που μας λες είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, την πρώτη προς Τιμόθεο, και το 11 εδάφιο. Η γυναίκα σμανθάνει ανησυχία με τα πάση υποταγής. Η γυναίκα όμως δεν επιτρέπει να διδάσκει, μηδέν να αυθεντεύει επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζει. Ακόμη, εάν πάμε και στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου, την πρώτη προς Κορινθίους, διαβάζω: «Όπως σε όλες τις εκκλησίες των Αγίων, οι γυναίκες ασιωπώσει έντες εκκλησίες, διότι δεν είναι επιτρεπτόν εις αυτάς να λαλώσει, αλλά να υποτάσσονται, καθώς και ο νόμος λέγει, αλλά αν θέλωσε να μάθωσει τι, ας ερωτώσει εν το οίκο τους άνδρας αυτών, διότι εσχρόν είναι εις γυναίκας να λαλώσει εν τη εκκλησία. Μήπως από σας εξήλθον ο λόγος του Θεού ή σε εσάς μόνο κατήδησεν? Εάν της νομίζει ότι είναι προφήτηση πνευματικό σας μάθη, εκείνα τα οποία γράφω προς εσάς ότι είναι εντολέ Κυρίου. Αλλά εάν της αγνοεί, ας αγνοεί». Υπάρχουν λοιπόν προτροπές στο λόγο του Θεού. Η πρώτη είναι ότι δεν επιτρέπεται σε γυναίκα να διδάσκει τον άντρα της ή να αυθεντεύει στον άντρα της. Το διαβάζω: «Η γυναίκα όμως δεν συγχωρώ να διδάσκει, μη δεν αυθεντεύει επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζει, διότι ο Αδάμ πρώτος επλάστη, έπειτα η Εύα, και ο Αδάμ δεν υπατήθη, αλλά η γυναίκα πατηθήσα έγινε παραβάτης. Θέλει όμως σωθεί δια της τεκνογωνίας, αν μείνουνε στην πίστη και στην αγάπη και στον αγιασμό με τα σοφροσύνης». Επειδή λοιπόν πρώτη γυναίκα υπατήθη και έγινε απατηθήσα παραβάτης, ο Αδάμ δεν υπατήθη, αλλά παρασύρθη από τη γυναίκα, άρα ευθύς εξ αρχής φαίνεται ο χαρακτήρας της υποστάσεως του ανδρός και της γυναικός, ότι η γυναίκα είναι πιο ευάλωτη από τον άντρα, είναι πλασμένη εκ του ανδρός, ενώ ο Θεός με τα χέρια του έπλασε τον άντρα. Γι' αυτό και μέσα στην εκκλησία δεν επιτρέπει ο λόγος του Θεού να κηρύττει ή να διδάσκει. Αυτά είναι δουλειά και έργο του ανδρός, των ανδρών. Σε άνδρες ο Θεός δίνει διακονίες, σε άνδρες ο Θεός δίνει διδασκαλία, προφήτες, διδασκάλους, ποιμένες, αποστόλους, ευαγγελιστές κάνει για το καταρτισμό των Αγίων. Άρα δεν το επιτρέπει ο Θεός να υπάρχουν οι γυναίκες που κηρύττουν ή γυναίκες που διδάσκουν μέσα στην εκκλησία. Είναι ανομία, και πάσα ανομία είναι αμαρτία, είναι παράβασης, και πάθησα παράβαση στο λόγο του Θεού είναι αμαρτία. Όμως επιπλέον και στη σχέση μέσα στην οικογένεια, ο λόγος του Θεού δεν επιτρέπει στη γυναίκα να αυθεντεύει, να είναι αυθεντία δηλαδή, να λέει τι πρέπει να γίνεται και ο άντρας να υπακούει. Την αυθεντία μέσα στην οικογένεια ο Θεός την έχει δώσει στον άντρα, γιατί η κεφαλή της γυναικός είναι ο άντρας, όπως η κεφαλή του ανδρός είναι ο Χριστός και η κεφαλή του Χριστού είναι ο Θεός. Άρα μέσα από το λόγο του Θεού απαγορεύεται να αυθεντεύει η γυναίκα επί του ανδρός, να κυριαρχεί η γυναίκα στον άντρα, να απαιτεί υπακοή η γυναίκα από τον άντρα. Όμως ο Θεός είναι αγαθός και στη γυναίκα δίνει σοφία και σύνεση, της χαρίζει πλέον πνεύμα ησύχιον, και ας το διαβάσουμε από μέσα κάτι που με μεγάλη χάρη έχει πρικίσει ο Θεός τη γυναίκα, λέγοντας: «Ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας και κοσμημένος με την αυθαρσίαν του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο είναι πολύτιμον ενώπιον του Θεού, πρέπει να είναι ο στολισμός των γυναικών. Με πνεύμα πράων και ησύχιον». Αυτή είναι η γυναίκα του Θεού, η σύζυγος ενώπιον του Θεού. Όχι με αγριάδα, όχι με θυμό, αλλά με πνεύμα πράων και ησύχιον. Δίδει όμως ο Θεός τέτοια σοφία στη γυναίκα, γιατί την αγαπάει, που με το πνεύμα το πράο και το ησύχιο και με τη σοφία που της δίνει ο Θεός την καθιστά
μέσα στην οικογένεια βασίλισσα, και ο άντρας που την αγαπάει όπως ο Χριστός στην Εκκλησία, πάντοτε συζητάει και συμβουλεύεται τη γυναίκα του, ώστε οι αποφάσεις που παίρνονται να είναι από το Θεό και δια Πνεύματος Αγίου. Αλλά έχει ένα ωραίο και ένα ακόμη ωραίο χαρακτηριστικό η γυναίκα. Δεν φοβάται μηδεμίαν πτώηση. Έχει δηλαδή μεγάλη δύναμη στην ψυχή της. Είναι πιο ανθεκτική. Έχει μεγαλύτερη υπομονή από τον άντρα. Είναι σκεύος ασθενέστερο ως προς τη σάρκα, ως προς το σώμα. Αλλά δεν φοβάται μηδεμίαν πτώηση. Γι' αυτό και ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να παρηγορήσει τον άντρα είναι η γυναίκα του. Να τον ενισχύσει, να τον βοηθήσει, να του σταθεί. Άρα λοιπόν απαγορεύεται να αυθεντεύει και να διδάσκει τον άντρα της. Δεν το θέλει ο Θεός, δεν είναι ευάρεστο εις το Θεό. Η γυναίκα όμως είναι πολύ χρήσιμη και παρομοιάζει τη γυναίκα με την Εκκλησία ο Χριστός. Η Εκκλησία είναι η αγαπημένη του Χριστού. Η γυναίκα λοιπόν έχει όχι μόνο δικαίωμα, υποχρέωση να ομολογεί τον Ιησού Χριστόν στις κοινωνίες μεταλλήλων ή οπουδήποτε και αν ευρεθεί. Και αν υπάρχει και κάποια κοινωνία Αγίων ανθρώπων, αδελφών, όπου συζητάνε τα πράγματα του Θεού και το Λόγο του Θεού, βεβαίως μπορεί να λέει την άποψή της επάνω στα εδάφια αυτά, αλλά πάντα με, πάντοτε όμως με πνεύμα πράο και ουσύχιο, και όχι δια της ανατάσεως του δακτύλου, με την αίσθηση του δασκάλου και της αυθεντίας επάνω στα θέματα των γραφών, επάνω στα θέματα της ζωής. Το έργο της γυναίκας είναι οικοφύλακας. Αυτό είναι το βασικό, το κυρίαρχο έργο της γυναίκας. Έχει την ευθύνη του σπιτιού της, του άντρα της και των παιδιών της. Γι' αυτό λέει η Γραφή, θα σωθεί δια της τεκνογωνίας, εάν μείνωση η γυναίκα θα σωθεί, εάν μείνουνε τα παιδιά της στην πίστη. Το έργο της λοιπόν είναι τα παιδιά της να τα μεγαλώσει με παιδεία και νουθεσία Κυρίου, με σοφία Θεού, με το Λόγο του Θεού, με τη χάρη του Χριστού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, προσευχόμενη, διδάσκοντας τα παιδιά της, με επιμέλεια, με φροντίδα τα πράγματα του Θεού, αλλά και στο σχολείο να τα βοηθάει στη μελέτη τους, αλλά και στην προσευχή να τα οδηγεί και να είναι το καλό παράδειγμα στις κόρες της ιδιαίτερα, με την εμφάνισή της. Η εμφάνισή της να είναι, να διέπεται από το πνεύμα, από το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου. Να είναι με στολή σεμνή, με εδώ, με σοφροσύνη ενδεδειμένη. Τα μαλλιά της να μην τα χτενίζει με πλέγματα ή χρυσάφι μαργαρίτας, ή ντυμένη με ενδυμασία πολυτελή. Αλλά να είναι πάντοτε σε αγιασμό, σε καθαρότητα, και τότε θα τη συστήνει ο Θεός και θα τη σέβεται και ο άντρας της και τα παιδιά της και όλο το περιβάλλον της. Η προσευχή της μητέρας έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Η προσευχή της γυναίκας έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Όταν γίνεται όμως μέσα στα πλαίσια του Λόγου του Θεού και της αγάπης του Θεού. Δεν προσωποληπτεί υπέρ των παιδιών της. Δεν θεωρεί τα καλύτερα παιδιά είναι τα δικά της. Δεν τα συστήνει ως καλύτερα παιδιά τα δικά της. Αλλά αντιθέτως είναι πράος και ταπεινός άνθρωπος η γυναίκα μέσα στο σπίτι. Είναι δούλη Θεού. Και είναι δούλη του άντρα της και των παιδιών της. Γιατί αυτή είναι η υπηρεσία της.
όπως η υπηρεσία και του έργου, το έργο του ανδρός είναι να είναι δούλος Θεού και δούλος των αδελφών μέσα στην Εκκλησία. Όχι κυρίαρχος, όχι αφεντικό, όχι ηγέτης, ηγεμόνας, αλλά δούλος. Έτσι και η γυναίκα είναι δούλη μέσα στο σπίτι της. Όμως τους δούλους, τους φρόνιμους, τους πιστούς που κάνουν αυτά που ο Θεός τους έχει προσδιορίσει στους υπηρέτες, όπως λέγει η Γραφή, σε αυτούς ο Θεός θα δώσει όλα τα υπάρχοντά του δια του Ιησού Χριστού εκεί επάνω στον ουρανό, θα τους συστήνει, θα τους υψώνει και θα τους χρησιμοποιεί. Έτσι και τη γυναίκα δούλη μέσα στο σπίτι, ο Χριστός την υψώνει, τη χρησιμοποιεί και δοξάζεται μέσα από την υπηρεσία της, χαρίζοντάς της παιδιά άγια, ευλογημένα παιδιά που στέκονται στην παρουσία του Θεού και μεγαλώνοντας δημιουργούν δικές τους οικογένειες ευλογημένες, έχοντας το παράδειγμα και του πατέρα, ιδιαιτέρως της μητέρας, στον τρόπο, στον αγιασμό, στον τρόπο που συμπεριφέρονται, στον αγιασμό, και θα απολαμβάνουν και τα παιδιά τη χάρη του Χριστού, την αγάπη του Θεού Πατρός και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Μέσα στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε παραδείγματα γυναικών πολύ σοβαρά. Όμως το ωραιότερο παράδειγμα είναι της Μαρίας, της Παρθένου, την οποία ο Θεός εξέλεξε ώστε δια Πνεύματος Αγίου να συλληφθεί ο Λόγος του Θεού και να γίνει σάρκα και να γεννηθεί από τη Μαρία την Παρθένο, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, η οποία πάντοτε υποτεταγμένη στον άντρα της, τον Ιωσήφ, δεν παρέλειπαν να επισκέπτονται κατά το Λόγο του Θεού το ναό του Σολομώντα, την εκκλησία θα λέγαμε τότε, να υποτάσσονται στο Λόγο του Θεού και να μεγαλώνει και τον Ιησούν αλλά και τα άλλα παιδιά που έκανε εκ των υστέρων, γιατί ο Ιησούς ήταν ο πρωτότοκος, να μεγαλώνει τα παιδιά ώστε όλα τα παιδιά της να είναι δούλοι Χριστού, δούλοι Θεού, ο Ιάκωβος ο αδερφόθεος, ο Ιούδας ο αδερφόθεος, αλλά και τα άλλα δύο αδέλφια, υπηρέτες του Χριστού, του Υιού του Θεού του Ζώντος, υπηρέτες της Εκκλησίας, δόξα του Θεού αλλά και δόξα της Μητρός αυτό. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ας ευχόμαστε ο Θεός να μας δίνει σε όλους σοφία και σε εμάς και στις γυναίκες μας και στις κόρες μας και σε όλες τις αδελφές μας μέσα στην Εκκλησία, γιατί μέσα από αυτές φανερώνεται, αποδεικνύεται η δόξα του Θεού μέσα από την ταπείνωσή τους, από το πράο και ησύχιο πνεύμα τους, αλλά και μέσα από την ομολογία τους και μέσα από τις προτροπές τους και μέσα από τη γνώμη τους. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας τελείωσε και σήμερα. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε, πλούσια, κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Amém.